Η αντιπεριφερειακή αριστεία και σποράδων Ανά Μαρία Παπαδημητρίου, συνοδευόμενη από κλιμάκιο στελεχών τη τεχνική υπηρεσία, επισκέπτεται καθημερινά τι περιοχέ όπου εκτελούνται εργασίε αποκατάσταση για να διαπιστώσει το στάδιο εκτέλεση των έργων, την επίβλεψη των οποίων έχει η περιφέρεια Θεσσαλία. Σήμερα βρέθηκε στο πολύ μεγάλο έργο του Ξηριά, το οποίο, όπω ανέφερε η κυρία Παπαδημητρίου, θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνε να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί σε όλο το μήκο του Ξηριά. Επειδή έχουμε ξεκινήσει τους καθαρισμούς των ρεμάτων σε όλη τη Μαγνησία, επισκέπτομαι καθημερινά ποτάμια και ρέματα της περιοχής, στα οποία έχουν μπει εργολάβοι και κάνουν εργασίες οι οποίες θα λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους καθαρισμούς και σε ένα με ενάμιση ένα μήνα περίπου θα έχουν ολοκληρωθεί, οπότε θα υπάρχει και μια πολύ καλή εικόνα σχετικά με τους χυμάρους της περιοχής μας. Επισκέφτηκα σήμερα τον ξηριά του Βόλου, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνε να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί σε όλο το μήκο του ξυριά, τον οποίο εμεί έχουμε αναλάβει να επιδιορθώσουμε και να τακτοποιήσουμε. Επίση, τον σε στις στου οποίου γίνονται εκτεταμένοι καθαρισμοί και σε έναν παραπόταμο, και σε δύο τρει μέρε θα έχουν ολοκληρωθεί και. Τα μεγάλα έργα που κάνουμε εκεί, η αποκατάσταση που είναι δύσκολη και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.